με το βλέμμα στραμμένο στην επανάληψη των εργασιών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης στις 15 Ιανουαρίου είναι η Ουάσιγκτον, καθώς τότε θα αποκαλυφθεί εάν η Τουρκία επιμένει στο παζάρι μέχρι σε σχάτων, επιμένοντας σε προηγούμενη κίνηση των Αμερικανών για τα F-16, προκειμένου να επικυρωθεί από την Άγκυρα το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Μία διαδικασία την οποία παρακολουθεί στενά και η Αθήνα, καθώς η έκβαση του παζαριού δείχνει να επηρεάζει το αίτημα αγοράς από την Ελλάδα των F-35. Όπως αναφέρει το πρώτο θέμα.gr, η Τουρκία, ενώ η ίδια συνέδεσε επισήμως τη διαδικασία πώλησης και αναβάθμισης των F-16 με την υπόθεση της επικύρωσης του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, τώρα εκβιάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, απαιτώντας ουσιαστικά να προηγηθεί η απόφαση του Κογκρέσου πριν ολοκληρώσει τη διαδικασία για τη Σουηδία, για την οποία εκκρεμεί η υπερψήφισή της από την Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης, η υπογραφή της από τον Πρόεδρο Ερντογάν και η κατάθεσή της στους θεματοφύλακες της Ιδρυτικής Συνθήκης του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Όμως η διελκυστίνδα αυτή, η οποία υπερβαίνει την απλή προμήθεια νέων αεροσκαφών και αναβάθμιση παλιών, καθώς αφορά το γενικότερο προσανατολισμό της Τουρκίας, απειλεί να δημιουργήσει νέα αιστεία έντασης μεταξύ του Ερντογάν και της Δύσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες να επισκεφθεί και την Άγκυρα στο πλαίσιο της περιοδίας του στην περιοχή, σε μια προσπάθεια να πείσει την τουρκική κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη διαδικασία για την ένταξη της Σουηδίας, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ασκηθεί πίεση στο Κογκρέσο για την έγκριση της συμφωνίας για τα F-16 και συγχρόνως δεν θα είναι εύκολο να παραμείνει η Ελλάδα επί Μακρόν στη λίστα αναμονής για τα F-35. Η διασύνδεση της πώλησης των F-16 στην Τουρκία και της συμφωνίας για τα F-35 στην Ελλάδα είναι κάτι που ανησυχεί την Αθήνα, καθώς η αμυντική συνεργασία της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να είναι αυτοτελής και να μην εξαρτάται από τέτοιου είδους τριτογενείς παράγοντες. Για την Ελλάδα, η μικρή καθυστέρηση της έγκρισης της απόφασης πώλησης των F-35 δεν είναι καταστροφική, καθώς θα μπορέσει να συνδυαστεί και με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Πολιτικά όμως είναι προβληματικό το να αποκτήσει αμέσως βέτο η Άγκυρα σε ένα μείζονο σημασίας κεφάλαιο των Ελληνοαμερικανικών αμυντικών σχέσεων. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αποτραπεί. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.